Ο σημερινός μας καλεσμένος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας από τα ιερά τέρατα της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου. Νομίζω ότι έχουν υποθεί τόσα πολλά για τον ίδιο που, ό,τι να πω εγώ, λίγο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ζέγνιος. Γεια σου, Λουί μου. Είσαι καλά. Καλά είμαι, καλά είμαι. Γερός, δυνατός. Γερός και δυνατός. Κάτσε. Καθίστε. Καλού κακού, εφέραμε ένα αναπηνιδωτή να βρίσκεται στο χώρο. Ξέρεις, μόλις μπήκα εδώ, δεν ξέρω, αλλά άρχισε να κάνω ένα παλιό συνήθειο. Το... μετά συνειδητοποίησα ότι δα μέσα, σε αυτόν τον χώρο, πέρασα τα πιο ευχάριστα χρόνια της ζωής μου. Το Βουράτι Γειτόνι. Ωραία. Σε αυτό να αναφέρεστε. Πόσα χρόνια πήγαινε το Βουράτι Γειτόνι? Πήγαινε 4 χρόνια. 4 χρόνια, αλλά όμως άφηγε ιστορία. Άφηγε ιστορία. Στην τηλεόραση. Αγαπήθηκε όσων λίες σειρές. Μέχρι δηλαδή... τώρα το Σίγμα το προβάλλει και πιάνει τεράστια ποσοστή. Ακροαματικότητα. Όταν σου είπε ο Γιώργος ο Τσάκας, εγώ δεν φαντάζομαι, συζητάτε πριν σε καλέσουν να κάνεις κάποιο ρόλο, συζητάς το ρόλο σου, πώς το σκέφτεται, πώς το φαντάζεται σε ένα ρόλο. Λουί, ήταν μια ωραία ομάδα. Ναι. Αγαπημένοι, είχαμε τσακωμούς για 5 λεπτά, μετά αγαπιόμαστε. Ήταν κάτι, δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω εγώ, γιατί μέχρι να τελειώσουμε από εδώ, εγώ μένω Λεμεσό. Ναι. Και να πάω Λεμεσό, τέλειωνε. Τώρα όμως, πόσα χρόνια πέρασανε. Δεκαετία περίπου. Πριν 2 εβδομάδες καθόμουν σπίτι και έκανα ζάπι το μεσημέρι. Βλέπω, Βουράτι Γειτόνι. Και κάτσε αθόρουν του. Τώρα τέλειωσε λίγο, ρε μάκα, μνατούς τις βλακίες εγώ. Δύο ντούμπες που δάμε και βρεθούμε τσικά του. Κάποτε έφευκε της καημένης της άλκης της. Έφευκε και διά μου την πραγματικά μας στην κεφαλή. Ο καημένος ο Κασκαούνιας μέχρι τώρα μα με δίπουρα και φεύκει. Έμεινε του φως. Ναι. Τόσα χρόνια, τόσα γυρίσματα, τόσες ώρες. Πραγματικά, ατέλειωτες ώρες γυρισμάτων. Ποιος που γίνους ούλους που έκαμε στο Βουράτι Γειτόνι είναι... που άμα το δεις, ας πούμε, νιώθεις έτσι, ξέρω ότι είσαι σχέση ιδιαίτερη με όλους. Με όλους, με όλους. Αλλά έτσι, σας παραπάνω δυναμία. Τους αγαπούσα. Πρώτα ήταν η Άλκης στη Παυλίδου, ναι. Η αγαπημένη μου. Μα έκαμε τις πιο πολλές σκηνές μαζί. Και μετά ήταν ο Σοφοκλής ο Κασκαούνιας. Ο Σοφοκλής ήταν καλά, ήταν μόλις άρχισε κιόλας. Ναι. Άκουγε ο άνθρωπος, γι' αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ καλό ηθοποιό τώρα. Άστε. Πολύ αγαπητός μας φίλος. Αλλά κάποτε φεύγει μου το χέρι μου. Και δίνουν τούτη και πιένε που θα με βρεθεί ούτσι κάτω. Συγγνώμη, να σας φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Άμα είναι το μικρόφωνο που να φτιάξεις, είναι εντάξει. Ναι. Μου επιτρέπετε, αλλά... Πώς τον ανέχεσαι, μάνα. Πώς τον ανέχεσαι, μάνα. Πώς με ανέχετε. Ξέρω, κύριε Ζένιο, θέλω να μιλούμε καταρχάς στο ελληνικό, γιατί η εκπομπή είδαμε εγώ να σας λέω Γιώργο, εσείς θα με λέτε κύριε Πατσαλίδη. Είμαστε συνομήλικοι, Λουί μου, έτσι δεν υπάρχει. Μόνο ότι δεν σπινείς ποδάτη. Ξέρω ότι είσαι της άλλης αδυναμίας σε ηθοποιό, που δυστυχώς δεν βρίσκεται σήμερα μαζί μας και η σχέση σας ήταν, που λέει ο λόγος, έθελε να ημπιάζει, να ειδέρεις, έθελε να σε δέρει. Μιλούσατε φωναχτά, δυνατά, τσακωμούς. Μιλώ βέβαια για την αγαπημένη αείμνηστη, τη Βάνια την Κωνσταντίνου. Μανώλης και Κατίνα. Μου κόστησε πολύ ο θάνατος της Βάνιας, αλλά ευτυχώς λέω, που τη θάψανε στη Λεμεσό κοντά στο κημητήριο που ζω εγώ, που το σπίτι μου. Έτσι, όποτε περάσω, κάνω έτσι, βλέπω τη Βάνια, πάω της ανάβω το καντήλι. Για μένα ήταν, τι να σου πω,
γυναίκα μου, αδερφή μου, μάνα, φίλη, όλα, όλα. Είναι... πραγματικά, επειδή έψαξα, έμαθα διάφορα πράγματα, ζήτημα που μου είπαν ήταν τούτο. Δηλαδή, μπορεί να τους άκουγες να μιλούσα στο τηλέφωνο, να εξετοιμάζει ο ένας τον άλλο, αλλά δεν τα εξετοιμάζει, ρε παιδί μου, που ήταν αγάπη. Ήταν αγάπη του το πράγμα. Okay. Ήταν... Θυμάμαι, παίζαμε θέατρο, το... δεν θυμάμαι τον τίτλο του θέατρου με τη Βάνια. Η μαμά μου και εγώ. Είμαστε σε ένα χωριό στην Πάφο. Και είχε δύο... Ένα καμαρίνι ήταν. Mm-hmm. Εξειδηνόμαστε όλοι εκεί μέσα. Και θυμάμαι μια φορά η Θεός συγχωρέσει την που μου λέει... Ξεντινόταν αυτή. Δεν υπήρχε ούτε παρεξήγηση ούτε τίποτα. Μου λέει, Γιώργο, γύρισε από την άλλη μερκατζή να σε χαθεί στη γυναίκα, ρε. Λέω της, γιατί ρε Βάνια. Έλα ρε, λέει μου, είμαι πασιά. Αλλά δεν έχω γνωρίσει καλύτερον άνθρωπον, φίλο. Ήταν πραγματικά φίλος η Βάνια. Δεν ήταν απλώς για συνάδελφος. Τα λεφτά, συνάδελφος, όχι. Ήταν φίλος. Και φαντάζομαι στην πορεία σας έκαμετε φίλους στον χώρο. Πολλούς, πάρα πολλούς. Διάβασα κάπου ότι ο άνθρωπος που πετάχτηκε... Θα το δώσουμε δύο λεπτάκια, γιατί είναι η ώρα που τρώει. Α, είναι η ώρα που τρώει. Τρώει κάτι ανάμα μας. Και επειδή σήμερα κάνουμε δίαιτα, ξεκίνησα δίαιτα σήμερα. Είπε μου ότι δικαιούμαι ένα γλυκό του κουταλιού την εβδομάδα. Και η κυρία Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατερίνα, έστειλε μας γλυκά. Και είπα να σας τρατάρω και εσάς κάτι της. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Γιατί? Κάμνω δίαιτα, εγώ. Μα εγώ δικαιούμαι ένα γλυκό την εβδομάδα. Εσύ δικαιούσα, τα φάεις όλα, μάνα μου. Όχι, ένα. Σε τούτο είναι μπαμπουτσόσικο, δεν ξαναφάει. Μπαμπουτσόσικο, πρόσε να μένεις για αγκάθκια μόνο πάνω. Ξαναφάεις γλυκό μπαμπουτσόσικο? Ναι. Εγώ πρώτη φορά να φάω. Sorry, έτσι απλώς για το... Φάτο, λίγο, μην αντρέπεσαι, Ερμή. Ξέρουμε συστήνω θα στο βεσκιά και λίγο μπαμπουτσόσιο. Είναι λίγο κόλλες μέσα. Έλεγα λοιπόν ότι διάβασα μια συνέντευξη σας ότι ποιος που πετάχτηκε και έσωσε εσάς ως που έφτει το ασθενοφόρο να επάθετε το επεισόδιο ήταν ο Κώστας ο Βίχας. Ναι. Όταν συγκεκριμένα γιατρός με έστειλε σφάλμα του γιατρού. Mm-hmm. Ελαλούσαμε πριν για τα νοσοκομεία. Ναι, για τα νοσοκομεία. Μου έδωσε ένα διουρητικό. Σε τρεις εβδομάδες του λέω, γιατρέ μου, που τηλεφωνώ, δεν κοιμάμαι. Μου λέει, να σου δώσω κάτι, ένα χάπι. Του λέω, όχι, δεν κοιμάμαι, γιατί μέχρι να πάω στην τουαλέτα και να το πίσω. Ξαναθέλω να πάω. λέει, όχι, γιατί έχω πρόβλημα. Τι να κάνω, λέει, μου πρέπει να τα πίνεις. Στις πέντε εβδομάδες άρχισε ταχυπαλμίες. Τηλεφωνώ, γιατρέ. Άρχισα τα χυπαλμή, δεν είχε να κάνει τίποτα με το χάπι. Μάλιστα, 23 του Μαρτί, γυρίζαμε στο ΡΙΚ τα Χρυσά Χρόνια. Ήταν και ο Κούλης Νικολάου. Αντάλαβες. Και έκανα τη σκηνή, πολύ καλή σκηνή, και μετά θυμάμαι από ό,τι θυμάμαι, ένα καφέ, κυρία Μαρία, αυτό το θυμάμαι, λένε ότι άρχισα να γονατίζω. Είπα σου οι άλλοι. Ναι. Ο Κούλης, ψιμολόφου τώρα, μιλούσε με την ενδυματολόγο μας εκεί και μόλις με είδαν αυτοί, Παναγία μου, κάτι έπαθε ο Ζένιος. Και ξαπόρισε το τηλέφωνο. Ο Κούλης, από την ψιμολόφου, τηλεφώνησε ασθενοφόρο. Και είμαστε ευτυχώς κοντά στο νοσοκομείο. Αλλά μέχρι να έρθει ο Κώστας Βίχας έκαμε καλή δουλειά, γιατί ξέρει που πρώτες βοήθειες. Την αγάπη μας τον Κώστα Βίχα. Πρέπει να ξέρουμε όλοι από πρώτες βοήθειες. Ναι. Και του χρωστώ πολλά του Κώστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Τα ακουστικά. Καλό. Τα ακουστικά μας. Και ακουστικά. Τα ακουστικά. Όχι, όχι, να αποφορείς για να... Όχι τώρα. Όχι, εγώ έφορω ακουστικά. Ναι, μετά. Μακάρα μην τα φορείς ποτέ. Το παιχνίδι με μπουλαλότζιντες λέξεις, τις παράξενες. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβες, α.
Εντάξει, κάποτε θωρεί μας, είπε μου ότι κάποτε θωρός ήταν. Ναι, ναι, ο, κοιτάξτε, οι λέξεις, λέξεις καλές, οι... Κοίτα να δεις, η κυρία Χέλεν που μας βάλει τις λέξεις, είπε μου, ακούγασε πολλά, λέει μου, δεν να κάθομαι εγώ να σπάζω να σου βρίσκω λέξεις, θα το κάνουμε θεματικές. Δηλαδή, δηλαδή, τι εννοείς. Λέει μου, σήμερα που θα έρθει ο κύριος Ζένιος, θα βάλουμε επαγγέλματα, λέει. Δηλαδή, συντάξει. Μάλιστα. Να κάθομαι εγώ, τσακώνουμε. Όχι, ποτέ. Έλα, Γιώργια μου, έλα, αγάπη μου. Πού πάω. Θα σας τοποθετήσω στην εγώ. Στην τελούδα, εκεί. Α. Λοιπόν. Μάλιστα. Εδώ. Εκεί. Α, Παναγία μου. Τα ακούφανα εγώ. Ένα χρειαστεί ακουστικά, λόγι μου μετά. Λοιπόν, κύριε Ζήγκο, να το βάλουμε τούτο έτσι, δαμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φορούμε τα τούτα έτσι. Εν καιρός. Τρία λεπτά, τρία λεπτά, όσες πιο πολλές λέξεις έβρετε. Έχουμε χρόνο. Ξεναγός. Α. Ξεναγός. 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 Μπράβο. Κλόουν. 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 Μπράβο. Δικαστής. Δικαστής. Λουί, όχι ξημαρολόγια. Όχι. Όχι. Δικαστής. 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 Μπράβο. Σεξολόγος. Τι. Σεξολόγος. Δεν ξέρα το εγώ. Δεν ξέρα το. Σεξολόγος. Σεξολόγος. Μπράβο. Σωστά. Πάει το λαού λαού. Ακροβάτης. Ω. Ακροβάτης. Ακροβάτης. Ωραία. Αχαχα. Γλύπτης. Είπα σου όχι ξημαρόλογια. Γλύπτης. 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 Τσέρι. Α! Τσέρι. Πιπέρι. Τσέρι. Τσέρι. Ναι. Να, ρέξει ούλους. Α. Κτηνοτρόφος. Α! Κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος. Μπράβο! Ρε! Ουρολόγος. Α! Ουρολόγος. 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 Μπράβο! Αφού μόνο έτσι καταλάβαμε. Ψαράς. Ψαράς. Πιταράς. Ψαράς. Μπράβο. Άντε, πέλανα. Τελειώνουμε. 20 δευτερόλεπτα. Εκτελονιστής. Α. Εκτελονιστής. Φέτο. Εκτελονιστής. Εκτελονιστής. Πόσες ήμουν ο κύριος Ζένιος. Αγία μου. 11 λέξεις κύριε Ζένιο. Φέτος είσαι ο άνθρωπος που βρέντες πιο πολλές λέξεις. Εκείνη 16 χρονών να μιλήσω, κατάλαβες. Άκουες μόνο. Και άκουα μόνο και θόλουν το στόμα. Μα οι άλλοι λαλούν μου δεν έχω καλή άρθρωση η μίση μου. Ούτε λάλλω καλά το θου. Σήμερα βάλες τα άλλα τον κέντρο. Παρακαλώ. Δώστε τον Όμηρο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Ζένιο, θέλω έτσι να κάνουμε έτσι μια αναδρομή. Ναι. Ξέρω ότι γεννήθηκες Λεμεσόν, αλλά που μωρών αναγκαστήκατε σαν οικογένεια να μετακομίσετε στην Αγγλία. Ναι. Λοιπόν, τζάμε μεγαλώνεις, τέλος πάντων, και ο παπάς. Όπως όχι, ούλοι... παπάς είναι γίνα. Όχι, όχι. Α, ο παπάς. Παπάς. Ναι. Όπως όλοι οι παπάδες του κόσμου, ναι. Και πόσο μάλλον οι Κυπραίοι,
που θέλουν να βαστούν τα μωρά τους ποσέρινος που να γίνουν 80 χρονών. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, επέμενε και θέλει να σπουδάσει γιατρός. Ναι, ήταν το όνειρο του πατέρα μου. Εμπήγες στην ιατρική. Εμπήκα, αλλά γέλασα του τσέφια. Και ξέρω ότι εσύ το συγχώρεσαι ποτέ το πράγμα. Α? Δηλαδή κάποιοι μαλακώνουν καμιά φορά και λαλούν άμα δουν το παιδί τους να... Πέθανε, ναι. Όταν άρχισε ανέργο, τότε ήταν το ΡΙΚ μόνο. Ναι. Κατά λάθος ήρθα το 70 στην Κύπρο. Ναι. Όταν έβλεπε κανένα ανέργο, άρχιζε και έβλεπε Γιώργο Ζένιος, εγώ φεύγω, έφευκε. Κατάλαβες, αλλά δεν ήξερα ότι έβαλε την αδερφή μου και ηχογραφούσε τούτο και θόρε το ύστερα μόνος του. Για να μην πέσει που το εγώ του. Μάθε. Καμάρωνες σας με τον τρόπο του. Με τον τρόπο του. Και φεύγεις που την ιατρική και ξεκινάς να πιάνεις ρόλους μικρούς στην αρχή, στην Αγγλία. Ναι, πήγα με υποτροφία στη βασιλική σχολή. Ναι. Τελειώνω και αρχίζω το πρώτο μου. Τελειώσα τον Ιούλιο, το Σεπτέμβρη, πήρα έναν καλό ιμπρεσάριο, ο οποίος το πρώτο μου έργο ήταν στη Μαγιόρκα με τον Σον Κόνερι και την Τζίνα Λομπριτζίτα. Που από μικρός ήταν το όνειρο μου. Ήταν ο Μόρατσος της εποχής, η Τζίνη και η Σοφία Λόρ. Κούκλα. 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 Κουκλάρα, είδες τη μου κοντά. Ναι. Καλά, μπορεί να έκανε σαν ρόλο μου, αντί θόρες που είναι πάνω ζύγιας. Ω, ήταν δίπλα μου. Ήταν καλή. Πολλά καλή. Όπως την πολλά καλή με την έννοια. Ναι, εντάξει, είναι πολλά. Καταλάβω σε είναι. Καταλάβω. Τσορτσιά μου πιένε με. Όχι, άσε την Μητσάδα με, άσε την Άσε την Μητσάδα με, άρεσε μου. Έκατσε μια όμορφη κοπέλα. Και βέβαια παίξεις με τον Ρότζερ Μουρ, στον Άγιο. Με τον Ρότζερ Μουρ, με τον Μάικλ Κέιν, με τον Άντονι Κουίν. Και το τελευταίο που έκανα πρωτού το 92, γιατί έφυγε το 80, και το 90 ήταν με τον αείμνηστο τον Ομάρ Σαρίφ, που πέθανε πριν 6-7 εβδομάδες. Και πώς ήταν να είσαι εσύ... Και μετά εδώ με τον Παπα Μαρκίδη. Α, ναι. Μεγάλος ηθοποιός. Ο αγαπημένος μου. Μεγάλος ηθοποιός. Μεγάλος, δεν λέει τίποτα. Ο Κώστας ο Παπαμαρκίδης. Ο Μούστρας ο Παπαμαρκίδης, ο Θάνος ο Πετεμερίδης. Όλοι. Όταν είσαι στην Αγγλία, είσαι παντρευτεί. Με τη Μις Αγγλία. Παντρεύτηκαν, ναι. Αλλά με τραβούσε η Κύπρος. Έτσι είπα της bye-bye. Πρέπει να σου μεγάλος Καζανόβας όμως. Δηλαδή λαλείς μου Μπρελόλο Μπριζίτα, λαλείς μου Μις Αγγλία. Ένα είναι σκάτα θηλυγή να ρέξει. Μα εδούλευκα. Τι εννοείς. Εδούλευκες. Ένα λεπτό. Τι εννοείς εδούλευκες. Έτσι έπαιζα με σκατούλη, εδούλευκα. Εδούλευκες στο Cyprus Greek καμάκι. Θα σου πω μια κουβέντα η οποία ήταν αληθινή. Ήμουν 25 χρόνια. Έκανα το Pure Hell of Centrinians, ένα αγγλικό έργο, στο Pinewood. Και μαθαίνομαι, έπαιζε κάποιος και άλλος Κύπριος, και μαθαίνομαι ότι στο διπλανό στούτιο, γιατί το Pinewood είναι μπουδαμέο στο Σίγμα. Έκανε ένα έργο η Σοφία Λορέν. Και λέω, να πάμε να τη δούμε, ρε, τη Σοφία Λορέν. Ρε. Και πήγαμε, και στάθηκα εγώ, έτσι. Και ήταν μια σκηνή μέσα στον μπάνιο, με αφρόν αυτή. Και... Δεν φαντάζομαι να είσαι κάμες. Όχι. Ξέρω εγώ. Στεκόμουν έτσι, σου λέω, και κοίταζα εγώ και βλέπω ότι που σηκώνεται. Ήταν ατέλειωτη. Και κοίτα, ξέρεις, είχε τον αφρό πάνω στα... Κατάλαβες. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Έκαμα τους εικόνα μπηλέ. Σε μια στιγμή νιώθω κάτι να γλύφει το χέρι μου. Και κοιτάζω και ήταν ένα λιοντάρι. Εκπαιδευμένο λιοντάρι. Αλλά εγώ, εάν έτρεχα στο μαραθώνιο, θα έρχομαι πρώτος. Ήταν έργο να γυρίζαν τότε. Λιοντάρι είναι... Όχι, ήταν μέσα στο στούντιο. Α, μέσα στο στούντιο. Μέσα στο στούντιο το λιοντάρι. Το οποίο ήταν ήρεμο, δεν ήταν... Και θυμάμαι, είχε και μία κόμπρα εκεί.
με σε έναν καλάθι. Κόμπρα. Έφυγε έτσι. Είσαι. Αλλά εγώ έφυγα από εκεί. Και εμείς έχουμε μέσα στο Μπουδαμέο στο Σίγμα έχουμε γκάτους και έχουμε και τον Γιώργο τον Μιχαήλ. Είναι τα pets μας εμείς, δηλαδή. Κύριε Ζένιο μου, θέλω να περάσουμε στο επόμενο μας παιχνίδι. Είσαι καλός στη ζωγραφική? Όχι. Καλύτερα. Σημαίνει ότι είναι ευκαιρία να κερδίσω. Γιατί είσαι να παίξει με την Τζόρτσια. Και εγώ με τον Τεύκο. Θα κερδίσουμε να παίξουμε την Τζόρτσια. Εσύ με την Τζόρτσια, δαμέ μπροστά στο κοινό. Αχα. Ναι. Λούι. Φέρτε μέσα την πανιέρα να μπει η Τζόρτσια να κάνουμε ένα παράσταση της κυρίας. ο Γιώργος ο Μιχαλής να κάνει το λιοντάρι. Λοιπόν, θα παίξουμε Pictionary. Ναι. Δηλαδή, να που κάνουμε. Εγώ μαζί με τον Τεύκο είμαστε ζευκάρι, εσύ μαζί με την Τζόρτσια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ένας στέκεται δαμέ, ναι. Ο άλλος πάει πίσω από τον πίνακα και λέει νούμερο. Και θωρεί να μου γράφει πάνω το νούμερο και προσπαθεί να το ζωγραφίσει και να έβρει ο άλλος ή να μου ζωγραφίσει. Πού το ζωγραφίσει? Τώρα, να κάνω εγώ πρώτος για να καταλάβεις. Ναι. Εντάξει. Κάμε τώρα. Λοιπόν, σε πόσο χρόνο έχουμε? Τρία λεπτά. Όποιος κάνει τις πιο πολλές σε τρία λεπτά. Εντάξει. Και όχι με ένα μαρκαδόρο, τώρα δείτε πώς παίζεται. Πέντε μου ένα αριθμό που δεν είναι στο 10. Είστε συνεννοημένοι. Λοιπόν, 10. Άρα παίζω εγώ με τον Τεύκρο, εντάξει. Εγώ και ο Τεύκρο. Εγώ θα του λέω... Στην νυχτερίδα μου, άλλη φορά. Θα του λέω 8.30 εγώ. Λοιπόν. Είσαι έτοιμος, Τεύκρο, είναι δύο λέξεις, εντάξει. Δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Μήλο. Μήλον και... σταφύλι... όχι. Τσαγκούρι. Όπως το γλυκό που έτρωα πριν. Εμείς έλεγα λίγο. Παπτσόζιγο, Το γλυκό έτρωες, ρε. Αμέ, ήσουν κι άλλο γλυκό μέσα. Τούτο, συν τούτο. Είναι δύο πρόσωπα. Δύο πρόσωπα. Ναι. περίμενε. Σκουλγούι. Κόμπρα. Δεν δικαιούσε να μιλάς, Λούι. Ξέχνα το. Αδάμ και Εύα είσαι. Μπράβο. Εμείς τώρα. Να ξεκινήσω εγώ ή εσείς. Όχι εσύ. Εσύ. Πρέπει να δεν βρεις το λέξιμο να μην. Αδάμ και Εύα είσαι μου, ρε κουμπάρε. Μα πότε εσύ βρίσκουν το λέξιμο. Λοιπόν. Έτοιμος. Μάλιστα. Α, γιόγιο. Μπράβο! Ευρέντο, σειρά σου. Μα τι έξυπνη ομάδα έχω εγώ. Ένα μηδέν, κάτι τεύκρο, δεν έχουμε χρόνο. Ανάμιση λεπτό έμεινε, για στο πέντε να τελειώνουμε. Ντάε. Χάνεις χρόνο. Το γράφησε. Δέρνου μας, α. Δεν έχω ιδέα. Καλά, ξέρουμε τότε είναι ιδέα, γενικά. Τρέμει ο χέρι του. Δεν ξέρω εγώ. Ναι. Κουτί. Κουτί. Κουτούθηκια μητσά. Τείχος. 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 Λάθος που κάνουμε νομίζω. Τείχος. Δεν μπορεί. Δεν ήξερα. Μοσαϊκό. Μοσαϊκό. Ναι. Κύριε Ζένιο, σειρά σας. Πιάστε ένα αριθμό. Τι αριθμό. Το 2. Το 2. Εμαγνήτης. Α? Ναι, ευκάρτο. Σηκώλα το, μπράβο. Δε τη λέξη και ζωγραφίζεις. Άντε, άλλη και ο Ιώη. Πάμε. Με Τζόρτσια μου, παιδί. Ναι, φαΐ. Όντως, δεν είσαι καλός στη ζωγραφική. Καραόλους. Όχι, κρέπα. Όχι. Κρέπα. Ομελέτσα. Κοτόπουλο. Στήθος. Α, κατάλαβα. Εγώ του φαγιού κατάλαβα. Καρδία. Σηκώτη. Σηκώτη. Ζάμπα. Έλα. Ζάμπα. Τελευταία σου ευκαιρία. Κοτολέτα. Μπριζόλα. Τέλος χρόνου. Εγκερδίσατε μας. Εγκερδίσαμε.
πάλε φάτες. Εγκερδίσαμε, ναι. Όχι, εγκερδίσετε. Βρε, εγώ τη δίπλα μου, αλλά εγώ το πράγμα δεν κατάλαβα τον Κοτολέτα από την πρώτη. Εμυρίστηκε κάτι. Καταλαβες. Μπράβο. Πάμε. Αλλά η Τζόρτσια, πού να καταλάβει τα πράγματα. Είναι... Κύριε, δεν νιώθω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά, όπως με απαντάς πάντα, εντάξει. Πότε ένιωσες έτσι την πιο πολύ ευτυχία? Όταν άκουσες για πρώτη φορά τη λέξη παπά ή όταν άκουσες για πρώτη φορά τη λέξη παππού? Παππού. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Είναι αλήθεια ότι ολοκληρώνεται η ζωή του ανθρώπου. Δεν έχει πιο ωραίο πράγμα. Καλά, να αγαπάς τα παιδιά σου. Καμιά φορά που φωνάζω τον παπά μου, δηλαδή που τους κακομαθαίνει. Όχι, δεν αγαπάς τον παπά σου παππού. Όχι, όχι, που του φωνάζω που τους κακομαθαίνει τους δικούς μου. Όπως ούλοι παππούες. Ούλοι παππούες, τι δηλαδή. Ό,τι δεν έκανα με τα παιδιά μου, κάνω τα με τα εγγόνια μου. Όταν ήμουν νέος, δούλευα το πρωί ράδιο, μετά τηλεόραση, τη νύχτα θέατρο, μετά είχα το καφέ Παρίσι στη Λεμεσόν. Δεν τους έβλεπα. Τώρα αφιερώνεις χρόνο πολύ. Όχι χρόνο μόνο. Ξέρεις, πάντα έλεγα αλλού είμαι ότι είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Ναι. Αλλά και έρχεται πρώτη η δουλειά μου. Ακόμα έρχεται πρώτη, αλλά τώρα σαν να πέρασαν λίγο τα αγκονάκια τη δουλειά. Η λέξη παππούς σημαίνει πολλά. Πάρα πολλά. Και κάνουμε ό,τι θέλουν. Μα... Ενώ που λαλούμε κατουράς πάνω σου, α. Βεβαίως. Όταν βάλαμε τη φωτογραφία μας μέσα στο Facebook και είπαμε του κόσμου ότι καλεσμένος μας απόψε θα είναι ο Γιώργος Ζένιος, μπήκαν που κάτω πάρα πολύ και στείλαμε και προσωπικά μηνύματα στη σελίδα μας ότι θέλουν να ακούσουν που σένα τον Παλιαντζή. Α, και φωνάρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο δηλαδή, ας πούμε, έχει το. Αγαπάς το πολλά, ας πούμε. Στράτος. Το τραγούδι, όταν πηγαίνει δραματική σχολή, Λούι μου, κάναμε και τραγούδι. Mm-hmm. Και υπήρχε ένα πρόγραμμα, το Opportunity Knox, να η ευκαιρία. Ναι. Ναι. Και μου λέει, πήγανε όλοι. Mm-hmm. Μου λέει, δασκάλα, να πας και εσύ. Λέω, τις, όχι, εγώ έμαρες και με αρέσει και υποκριτική. Όχι, να πάεις. Και θυμάμαι, είμαστε, δεν θυμάμαι πώς είμαστε, αλλά ήταν και ο Cliff Richard μαζί μας. Και πήγαμε. Δεν ξέρω, εγώ κέρδισα. Έτσι. Κέρδισα. Έτσι, και απλά. Ανάλαβε με μια εταιρεία, τότε δεν υπήρχαν οι μεγάλοι δίσκοι. Ναι, ήταν με το... Έκανα ένα δίσκο, αλλά επέμενα, δεν μου αρέσει το τραγούδι. Σταμάτησα το τραγούδι. Αλλά όμως έχεις το. Μετά, όταν άρχισα να μιλώ ελληνικά... Mm-hmm. Ναι, διότι στην Αγγλία χρόνια που μωρώ. Μου αρέσαν η ελληνική μουσική. Και άρχισα σιγά-σιγά, γνώρισα διάφορους τραγουδιστές από την Ελλάδα. Γνώρισα τον αείμνηστο τον Στράτο Διονυσίου. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και μία κοπέλα η οποία μου είχε γράψει κάτι στίχους, η Σούλα Ζαφυρίου, και με πήραν στην Ελλάδα και μου γυρίσαν ένα CD. Αλλά βάλε, δεν μου άρεσε το τραγούδι. Τέλος πάντων. Εμάς όμως, να μας κάνεις το χατήρι, μια στροφή. Επέλανε με ο κόσμος. Θα έρθει ο Ζένιος, θέλουμε τον να τραγουδήσει τον Παλιαντζή. Δεν μπορώ να τους χαλάσω χατήρι και ξέρω ότι ούτε εσύ να χαλάσεις τον χατήρι. Πού ζαμε, όπως κάθεσαι. Όπως κάθεσαι. Ρε. Ρε. Κι εγώ ρε του λαλό. Άρεσε σου, Βασιλική. Ποιος θα χορέψει? Αυτό το σπίτι που το βλέπεις σκοτεινό, τον Παλιαντζή απόψε να'ρθει περιμένει για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει.
από μια αγάπη που χτυπήθηκε σκληρά από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά. Πάρ' ό,τι θέλεις παλιατζή, από μια αγάπη που δεν ζει. Αφού δεν ζούμε πια μαζί, πάρ' ό,τι θέλεις παλιατζή. Δεν γίνεται. Λούι μου, χωρίς μπουζούκι δεν γίνεται. Εννοείται, χωρίς μπουζούκι δεν έχει σημασία. Έπρεπε να πούμε ένα ερωτικό τραγούδι. Θέλει να μας πεις ένα ερωτικό. Όχι, δεν θέλω. Γιώργια μου, εσύ. Όχι, εγώ αρκέστηκα μόνο με το ηχόχρωμα της φωνής του, με τις νότες του. Μα πώς τα λες. Δηλαδή, η τιμή μου που τραγούδισε δίπλα μου. Άι, στο τζεζιλεύκι εδώ. Γιώργια μου, έχεις κάτι να αναπορία να κάνεις του κύριου Ζένιου, διότι είναι η πρώτη εκπομπή που δεν ήξερε γιατί μιλάς. Επειδή έτσι ευολάβωσα. Ακούω τον και εντάξει, επειδή είπα σας και πριν ότι... Λουί, έχεις δει πιο ωραία μάτια, ρε, α. Της γενεγάς μου. Καλό. Διότι ας θελάλουν ναι και πάω σπίτι. Εγώ, ξέρω το. Να έχω πρόβλημα. Ξέρω το. Πραγματικά. Χρόνια το ξέρω, αλλά ξέρεις ότι... Πριν να πελάνε, πελάνε πολλούς τους. Σίγουρα. Πραγματικά, Λουί μου, είναι έτσι από τους ελάχιστους ηθοποιούς που θαυμάζω και είναι τιμή μου πραγματικά που κάθομαι δίπλα του. Πραγματικά, ναι. Να σε πάρω μαζί μου. Πραγματικά. Φέρτε την κόλλα να την τυλίξουμε. Νιώθω έτσι, νιώθω περίεργα. Κύριε Ζένιο, πριν κανένα χρόνο, επέκτηκε στην Αμερική σε μια εκπομπή καθημερινή της Ellen. Η Ellen DeGeneres είναι... Αν ναι, παρεξήγησμό γίνεται. Εγώ θαυμάζω την πάρα πολλά, θέλω να σου πω. Είναι εξαιρετική η Ellen. Είμαι φαν της, παρακολουθώ και έχω δει όλα τα acts που έκαμε από τον καιρό που ξεκίνησε. Κάμαμε τις πρότασεις είναι αυτή να παίξει. Σοβαρά μιλάτε. Ναι, αλλά γέλασε. Ότι είναι εξαιρετική. Ναι, 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 με γέλασε μόνο. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι να πούμε την ιστορία του κόσμου, γιατί δεν έχουμε τώρα το βίντεο πρόχειρο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάλουμε αργότερα. Παίχτηκε μια σκηνή στον Μπρούσκο που έβλεπε μια κοπέλα. Και ήταν η Ellen. Υποτίθεται ήταν η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου. Που βλέπω ότι. Διότι με εγκατέλειψε να φτιάξω εγώ. Και βάλαν τη φωτογραφία. Ο Αντρέας Γεωργίου λέει: ρε παιδιά, βρέστε μια από το ίντερνετ. Μάλιστα. Κατεβάστε μια φωτογραφία. Σε εδώ κατεβάστε την Ellen. Εδώ σαν. Ήταν η Ellen. Ναι, ζήτα. Δεν ξέραμε. Μετά, όταν το είδαν στην Αμερική αυτά και είδα και τον εαυτό μου να με δείχνει και λέει αυτή: What am I doing with this old man? Και αμέσως μου άρεσε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ επειδή παρακολουθώ την Ellen και έχω δει όλα τις τάκτς, όλες τις σειρές που έπαιξε, τα Oscars που παρουσίασε, ναι, ναι, ναι. Και τώρα σαν το show της το βλέπω πάρα πολλά συχνά. Θέλω να σου πω ότι μέσα στα 80s έπαιζε σε μια σειρά που ονομαζόταν Ellen. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς ήβραμε ότι δεν το βίντεο να δεις, να πω ήβραμε εμείς για την Ellen. Που έκαμε ότι εσύ έξερε μισή. You gotta give it time. No, my mom said that if it doesn't go with the drapes, it's not worth having. Μίσου μου ότι εσύ ξέρεις ότι ποιος είναι τούτο και έρχεται να παίξει. Ήσουν μέσα στο πινακοθήκι. Ωραίο, ωραίο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να μην ξέρει η Ellen τον κύριο Τζένιο. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Να βγάλεις το σακάκι. Ναι. Να βγάλεις το σακάκι. Να βγάλω. Γιώργια μου, σε παρακαλώ. Λουιέ, με συνηθίζεσαι έτσι πράγματα. Μπορείς να πάρεις να φέρεις τα αξεσουάρς. Τι? Να πάω. Θα σε εντύσω, με φάσε. Απλώς να πιάω το σακάκι. Ανοίξε μου και κανέναν κουμπί, έτσι να φαίνεται λίγο. Κανέναν κουμπί μόνο. Ένα, δύο κουμπιά. Το εύκολο μου. Να κόβω στριπτής. Θυμίζω σας κάτι από την καριέρα σας. Φόρεις τα έτσι καλά, δεις τα γυρώνα έτσι. Μάνα μου, μάνα μου.
Όχι, να τα βάλουμε έτσι. Ένα λεπτό. Δεν έχουμε και καμιά αναπτυγού, ρε παιδί μου. Βάρτα, κορί μου, έτσι και καλά. Βάρτα, όπως να είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, ρίκος μάπουρος πάνω, ρίκος μάπουρος κάτω, ρίκος μάπουρος ποζί, ρίκος μάπουρος ποδά, κούσπος το Μητσερό, κούσπος το Μητσερό, KSM. Εν τον είδαμε ποτέ να βάσει τα κούσπον το ρίκο τον μάπουρο, ρε κουμπάρι. Ο έφερε ένα μαζί μου, όμως αυτοκίνητο. Ανοίξαμε το αυτοκίνητο σου, παρακαλώ να έρθει ο κούσπος. Πού τον κούσπο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φέραμε σου τον κούσπο. Μάνα μου είχε 7 χρόνια ο κούσπο. Αυτός είναι ο κούσπος. Είναι ο κούσπος του. Λοιπόν, τζοναμέ, έχουμε χώμα. Αμάνα. Θέλουμε να δούμε τον Ρίκο τον Μάππουρο να ψάχνει να έβρει το χρυσό. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Ρίκο, θέλω, ο κούσπος είναι ο δικός σας. Ναι. Χρονομετρούμε, 30, 29, 28, να έβρεις το χρυσό. Έτοιμος, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, ήβρε το. Είδες άμα αν έχει μούτι το πλάνο. Όχι, έτσι θα έκαμε ο άπορος. Έτσι θα έκαμε. Αν το βρίσκε δύσκολο και στο κοτσάδι είναι έτσι έκαμε. Α, Παναία. Είναι δικό σου αυτό. Δικό μου το ήμπρεζε το, ήταν. Αν μπορείς, πιάσ' το μετά το πίσω. Λοιπόν, είδαμε και ο Ρίκο επιτέλους να τραβά κούσπορα, κουμπάρα, διότι τόσα χρόνια... Αμάνα μου. Λοιπόν, έχουμε πολλές εκπλήξεις να κάνουμε ακόμα και στον Γιώργο τον Ζένιο και στον Ρίκο τον Μάππουρο. Γιατί κακά τα ψέματα, μεγαλώσαν και μεγαλώνουν πολλές γενιές μαζί σας. Και όταν παίζετε και στο Μανώλη και Κατίνα, και στο καφενείο, όταν ξεκίνησε το καφενείο. Όχι, στο καφενείο δεν ήμουν. Εν είσαι στο καφενείο. Όχι. Στο καφενείο. Α, όχι, συγγνώμη, στις ιστορίες του Γορκού. Ιστορίες του Γορκού, ναι, ναι. Ιστορίες του Γορκού. Ο Πέζουνος. Ναι. Ο Πέζουνος. Είσαι δύσκολος σαν συνεργάτης. Για να είμαστε ειλικρινείς. Συγγνώμη, κυρία διαιτολόγια μου, αλλά ήβρες το σήκος, σήκος το. Ανάμεσα. Σαν συνεργάτης, όχι. Αλλά απαιτώ οι συναδέρφοι μου να είναι επαγγελματίες μελετημένοι στην ώρα τους, που δυστυχώς εδώ στερούμε πολύ στην Κύπρο, γιατί εσύ όταν έχεις γύρισμα αύριο και πίσω σκηνοθέτης η ώρα 9, πού μηνίσκεις? Λακατάμνα. Λακατάμνα. Εγώ με δυσκόλε μεσόν. Εγώ ώρα 9 πάρτε άρθει με τζαμέ, ο Λούις η ώρα 9 μη σε νάρτη. Αν και σου είπε 9. Έτσι είναι. Μα ως επαγγελματίας όμως απαιτάται και από τους άλλους να φέρονται σαν επαγγελματίες. Βέβαια, να φέρονται, να μελετημένοι, να ξέρουν από τους γίνεται. Όμως μπορώ να πω ότι η νέα γενιά άρχισε πλέον να μπαίνει στο σχήμα. Mm-hmm. Οι παλιοί είναι πιο συνεπείς. Οι παλιοί είναι πιο συνεπείς. Πιο συνεπείς, βεβαίως. Mm-hmm. Είναι πιο μελετημένοι στην ώρα τους αυτά. Αλλά οι νέοι αρχίσαν να... Ακούν και να γίνονται επαγγελματίες. Έτυχε ποτέ να τους πεις, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ, ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα. Γίνεται να έρχεσαι αυκέβαστο, να έρχεσαι στην ώρα σου και αφήσει. Όχι, το έκανα μία φορά, παλιά. Λέω, φίλε μου, όταν γίνεις επαγγελματίας, εγώ πάω λεμεσόν, τηλεφώνα μου να έρθω κάμω τη σκηνή. Από τότε... Έχει καμιά φορά που μετάνιωσες για... είτε για συμπεριφορά δική σου, είτε για οτιδήποτε, μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Πολλές φορές μίλησα λίγο σε κάποιον νέο. Ήμουν λίγο σκληρός μαζί του. Αλλά του ζήτησα συγγνώμη. Είμαι άνθρωπος που ζητώ συγγνώμη. Ζητάτε συγγνώμη. Δεν... Αλλά τώρα στο Προύσκο είμαστε όλοι άψοχοι. Εγώ το λέω. Ναι. Όλοι στην ώρα μας. Είμαστε μελετημένοι. Μα γι' αυτό έχεις επιτυχία, ανησυχά. Εγώ είμαι της άποψης ότι αν κάνεις κάτι και ευχαριστιέσαι, το ζήσαστε σαν ομάδα, περνάτε καλά, φκένεις ούτε αποτέλεσμα προς τα έξω.
Έχουμε και δύο καλούς σκηνοθέτες, Λουί μου. Ο Στάμος είναι πολύ καλός μου φίλος. Ο Στάμος και ο Ανδρέας Γεωργίου, πραγματικά το παιδί είναι εξαιρετικό και καλός. Προσπάθησα πολλές φορές να φέρω το Στάμο δάμε, αλλά να φτιάξουμε το δικό μας. Τι είσαι ο Γιάννος ο Σαββίδης μας. Ακριβώς του είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχει τίποτε. Γιάννο, μην παρεξηγάς. Άιστε, μάνα μου. Και να πάρει το δικό. Κύριε Ζένιο, θέλω να προχωρήσουμε στις επόμενες εκπλήξεις που σου ετοιμάσαμε. Σε θέλω να σου παραδώσω δύο πακέτα. Το πρώτο το πακέτο, που φορούμε και τις αλυσίδες, θα το παραλάβεις, φαντάστου εμένα, σαν Βίκη Χατζηβασιλείου. Όχι, να έχω δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να φανταστεί εμένα, γιατί έχω λίγο πολύ μακρύ. Σε παρακαλώ, Τζόρτσια μου, μην με διακόπτεις. Α, εντάξει. Okay. Είμαι θυμωμένος μαζί σου που τα καλυστία. Ναι. Ναι, με... Αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Και βάζει τα SMS. Αν να κάνεις... Παλαιπουτώνα και ευκάλλε πουτάρι. Να κάνεις και το backstage των καλυστίων και να σου τουιτάρουν. Ναι. Να κάνω 18 φορές που είναι το ψεύτικο του Λάρκα. Να είσαι να μας... Να είσαι να μου να σου κάνω. Λοιπόν, το ένα θα το παραλάβεις σαν Ρίκος Μάππουρος. Μάλιστα. Και το δεύτερο σαν Γιώργος Ζένιος. Πάμε να δούμε το in έναξι του πάμε πακέτο. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές που μου ξυπνήσε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω, έχω ανάγκη. Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, εδώ με τον παραλήπτη μας που δέχθηκε να έρθει σήμερα στην εκπομπή. Τον κύριο Ρίκο Μάππουρο. Συγγνώμη κύριε Μάππουρο, αλλά δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Ούτε καν να ανοίξω τα μάτια μου. Ο οποίος είναι φθαρτέμπορας στο επάγγελμα. Επιχειρηματία, ρε! Επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Επιχειρηματίας. Είναι τραγικό. Κύριε Μάππουρε, φαντάζεστε ποιος σας καλεί σήμερα εδώ στο πακέτο. Πού να ξέρω μάνα με τον καλεί στο πακέτο. Δεν υποψιάζεστε κάποιον. Δεν βλέπετε το πακέτο. Έχει κάποιον που το στέλνει γρουπίκια στην Ελλάδα. Είναι πολύ συγκινητικό το ότι στέλνατε κουνουπίδι. Είναι το κουνουπίδι στην Ελλάδα. Στέλνατε και αγκούρκα κάποτε. Έχω ακούσει για τα αγκούρκα της Κύπρου. Ναι, της Φλόρακας για μας. Έχω φάει. Ναι. Α, γκάλο, γκάλο και τούτο. Δεν υποψιάζετε κανένα από το παρελθόν σας. Έχετε στεναχωρήσει κάποιον, έχετε πικράνει κάποιον στο παρελθόν. Ποιον λάμε, άνοιξε. Τελειώνε γιατί έχουμε και δουλειά, να. Α, συγγνώμη, είσαι εκβιαστικός. Περιμένει μας η Πέπα. Μπορείτε, κύριε Μάππουρε, να ανοίξετε το... να ανοίξετε το πακέτο σας. Παρακαλώ. Είναι η πρώτη πιο μητσή. Όχι. Μαλά μου το. Είναι κατσαρόλες. Και αυτό είναι αντί να... Ξέρω να μόνο το γεμ. Μα γιατί μου μιλάτε γε μου και με λέτε γε μου. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο διατροσέφμα. Είναι μαγειρικής. Μαγειρικής. Υποψιάζεστε κάποιον που μπορεί να σας έχει στείλει κάποιο παιδί σας ίσως από το παρελθόν. Είχατε υπάρξει, υπήρξατε έτσι αταχτούλης. Όσο ορίζουν εσύ που ζουν μητσίς ήμουν και εγώ. Είμαι πολύ συγκινημένη με τον αποψινό μας καλεσμένο. Έχω συγκινηθεί τα μάλα. Υποψιάζεστε κάποιον. Να κερψούλι. Να κερψούλι, εγώ να σε κερμπέρι. Καλό σου. Να διώξω τον τοίχο. Διώξε το για μου, άλλα στο να θέλεις. Να διώξουμε τον τοίχο. Να δούμε ποιος κρύβεται πίσω από τον τοίχο. Ρε! Έτσι! Έτσι!
Πάρε! Ε, άκου αλείς κύριε Λυκό, επιτηλούσα τις γονίδες και πιάνω αν είδε το τρυπάκι και κάτσε το γοντζί! Ω, αν δεν πιάνε τις γονίδες και κάνε τα Κάτσε. Έστησε μας την Λουίς Έμπειρας. Πάντως ήταν καλή έκπληξη. Πάντως, θέλω να πω ότι επήρα ρίσκον το ότι ρώτησα ποιον εξεχώριζε που το βουράτε γειτόνι όταν τον ρώτησα στην αρχή. Τελειά, αλλά όχι εγώ, μάνα μου, αν δεν μας πει το Σοφοκλή, να πρέπει να το ακυρώσω. πάντα ήταν ο Σοφοκλής. Σοφοκλή μου, γλυκάκι. Και θα είναι. Έφα έξω. Δεν πας και χάσεις. Και θα είναι ο αγαπημένος μου. Ξέρεις γιατί? Γιατί. Είναι ο μόνος άνθρωπος στον χώρο μας που άρχισε από τίποτα και είμαι περήφανος γι' αυτόν και έφτασε να με που είναι τώρα. Και ακόμα θα πάει πιο ψηλά. Ξέρεις είναι μόνη διαφορά με τον Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πονεί πραγματικά όχι μόνο τον που κάνει ο ίδιος, αλλά και για τους άλλους. Πολλές φορές είπα τότε σε μια άλλη μοντό ότι στέκε τον τζιμπάνο σε εκπομπές δικές μας και φώναζε «Πάρτε τα φώτα, βρείτε μου εκεί, κάπατε πολλά!» Λέει και ήταν δικό του το πράγμα. Καταλάβες, εν τούτο πράγμα που κάνει και ξεχωρίζει και είναι τόσο αγαπητός προς τους άλλους και θέλω να σου πω ότι σήμερα άλλαξε την πρόβα του. Γι' αυτόν! Για να έρθει σήμερα να με. Γι' αυτόν έφτασε εδώ που είναι. Και ακόμα θα πάει πιο ψηλά ο Σοφοκλής. Και θα ήθελα πάρα πολύ μελλοντικά πάλι να ξαδουλέψουμε μαζί. Εσύ να ξαδουλέψουμε. Σοφοκλή, πώς πάτσους έφαες? Να και πώς τους έφα. Πάτσους, ξέρεις, ποτέ του δεν είναι παραπονιέτου. Και από ότι έτρωνες καλωνικά. Ήταν, ξέρεις, εγώ το ζούσα αυτό και ζω το αυτό που κάνω πάντα. Και κάποτε που μου φεύγε, επειδή τον αγαπούν τόσο πολύ, του λέει Σοφοκλή, sorry, ρε κουμπάρε, δεν πειράζει. Πάντα λέει, δεν πειράζει. Τους πιο πολλούς πάτσους που έφα στο Βουράδι γειτόνι ήταν το επεισόδιο που εκκρούσαμε τον κόλλον του με τα λεφτά. Για να με εκδικηθούν. Επειδή θυμούμε, έβαλαν του παντελόνια, ξέρω εγώ, έκατσε μπα στη φωτιά, ρε κουμπάρε, κανονικά, και έκρουσε κανονικά. Σωρό μιλάς. Και μετά οι διάντιος πάτσους κόνικα. Σοφοκλή, μείνε μου και σημάδια, αλλά δεν μπορώ να το δείξω. Εφύγε το άλλον το... Εβάλαν, φόρεσα δύο παντελόνια και λέω να μου βάλουν σπίρτο. Ξέρεις, να βάλει σπίρτο. Εβάλαν τόσο πολύ σπίρτο που πέρασε και πάει στο δέρμα. Ώσπου ήταν το παντελόνι, λέω αου. Σε μια στιγμή πέρασε μου κάτω, αου! Τούτε νομίζω ότι ψέματα. Και φύγαμε, έκρουσε κανονικά. Εσύ είδε πολλά πράγματα να θυμηθείτε οι δύο σας. Σου λέω, σου είπα. Θα μπορούσα να κάνω ακόμα να τα πιο ωραία μου χρόνια, είναι αλήθεια. Σοβαρά, ναι. Τα πιο ωραία μου χρόνια, γιατί ξέρεις, συγκινήθηκα μόλις μπήκα μέσα. Γιατί 4 χρόνια ήταν το σπίτι μας. Από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Κοίταξε, στο Βουράδι Γειτόνι δεν είχαμε ωράρια. Ναι. Δεν έρχεται ο Γιώργος να έρθει ώρα το πρωί και να αφήνω μεσημέρι. Ούτε τώρα δεν γιώναμε. Ερχόμαστε πρωί όλοι μαζί, φεύγαμε νύχτα όλοι μαζί. Ξαναπες μου το σε μια κουβέντα που είχαμε ιδιαίτερα. Και κοιμούμαστε εδώ μέσα, άμα δεν είχαμε σκηνή να κάνουμε, εξεκουραζόμαστε, θυαβάζαμε. Πώς το ζεφίαμε, η ώρα αυτή το πρωί και πήγαμε μεσό. Τι ώρες, τώρα βεβαίως μετρούν και τις ώρες, τα λεπτά. Τότε δεν υπήρχαν ώρες. Να τελειώσουμε κάτι, τι ήταν λάθος, να ξαναγίνει. Και δεν υπήρχε ούτε κούραση. Την κούραση φυσικά, δεν υπήρχε ώρες ούτε για κανένα, ούτε για τους ηθοποιούς, ούτε για το συνεργείο, για κανένα. Πότε ένιωθα την κούραση εγώ? Όταν μπαίνα μέσα στο αυτοκίνητο μου και κάθομαι να ξεκινήσω και λέω, όχι, 10 λεπτά και ύστερα. Ήμουν τόσο κουρασμένος. Γιατί
Ήταν στα σίδηνα από το πρωί μέχρι νύχτα. Τούμπες. Ξανά. Ήταν. Αλλά έφυγε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Είχαμε τον Τσάκαν, ο οποίος έτσι να του κάνουμε, σε φύρνε του που το γέλιο. Θυμάσαι με τη σκηνή που με τράβαρε έτσι που είδαμε. Την ώρα που πήρναμε πιάνει έτσι, έφυγε του που το γέλιο. Ρε, να κάνω με τη σκηνή, ξανά. Είμαι ωραίες αναμνήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σοφοκλή που δέχτηκε να έρθει μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ τώρα. Σήμερα. Ένα χειροκρότημα στον Σοφοκλή. Σε ξαναείδα. Θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσύ εφεύκεις ακόμα. Έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Σοφοκλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στο πακέτο και μετά το πρώτο πακέτο που παραδώσαμε στον κύριο Ρίκο Μάπουρο, ακόμη ένας Κύπριος σήμερα στην εκπομπή μας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ζένιο. Κύριε Ζένιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε και ήρθατε εδώ να παραλάβετε το πακέτο σας. Έχουν στερέψει και τα δάκρυά μου, δυστυχώς. Πλέον δεν τρέχουν όπως πριν. Ο κύριος Μάπουρος ήταν πολύ συγκινητικό το επεισόδιο του. Κύριε Ζένιο, περιμένατε κάποιον από κάποιον πακέτο? Ποιος μπορεί να σας στέλνει πακέτο σήμερα? Κανένας συμμαθητής μου, ξέρω εγώ. Ζουν ακόμα οι συμμαθητές? Έχουν πεθάνει. Με πρόλαβες. Καμιά παλιά ίσως σχέση? Κύριε Λούι, ας μην αρχίσουμε αυτά. Είμαστε πατρεμένοι παππούδες τώρα. Συγγνώμη, με κάνετε και φεύγω και από τον ρόλο μου. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε ένα άλλο. Παρακαλώ, κύριε Ζένιο, να ανοίξετε το πακέτο σας, να δούμε τι έχει βάλει μέσα ο Αποστολέας και αν θα το καταλάβετε. Βαλέτε μου συγκεκριν τώρα από το ανοίγμα. Θα σας την πω εγώ. Μπορείτε να πείτε και στους τηλεθεατές μας τι είναι? Ναι, είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Ντίνου. Τι, γιατί μπορεί ο Αποστολέας να έβαλε αυτό μέσα στο πακέτο? Βάφτισα την κόρη μου στην Ντίνου. Αχα. Ναι. Μάλιστα. Άρα δέχεστε να δείτε ποιος είναι ο Αποστολέας, με λίγα λόγια. Δεν πιστεύω να είναι η κόρη μου, αλλά... Να διώξω το πακέτο? Ναι, ναι, διώξω. Να διώξω τον τοίχο? Φεύγει ο τοίχος, να αποκαλυφθεί το πρόσωπο, παρακαλώ. Κατάλαβα το. Μαρία Ζένιου, κυρίες και κύριοι. Πάμε να κάτσουμε πίσω. Έλα. Κατάλαβα. Ο λόγος που ήρθε πίσω ο κύριος Ζένιος μετά την περιπέτεια της υγείας σου, είσαι πει ότι ο λόγος που ήρθες πίσω ήταν η κυρία Δαμέ. Ναι. Είναι αδυναμία μου. Μια κόρη την έχω. Αγαπώ και τους γιούδες. Καλά, εντάξει, άλλο είναι η σχέση του παπά με τον γιο, άλλο είναι η σχέση του παπά με τις κόρες. Την κόρη δεν τη βλέπω τόσο σύγχρονα. Σοβαρά μιλάς? Όχι. Στείλα του κόρη μου μια φωτογραφία. Δηλαδή, εγώ θωρώ την κάθε μέρα. Εσύ, ναι, και δεν ξέρω γιατί με μου τα καλύτερα λόγια για σένα. Δεν μου αλήθεια. Ναι, αλήθεια που σου λέει. Αγαπάς την, α? Βεβαίως. Εσύ, μίλα, ναι. Κοντά το μικρόφωνο. Ναι, αγαπώ το, φυσικά. Είσαι στα δυναμία. Πάρα πολύ. Και ξέρεις να μου θέλει που σένα. Ξέρω τι θέλει. Το καλό πρέπει να αρκεί να έρθει. Να στείλουμε μήνυμα στους τηλεθεατές που μας βλέπουν όσοι ενδιαφέρονται. Κυρία Μαρία Ζένιου. Είσαι σπίση, μια συνέντευξη που έστειλε σε πίσω ο Θεός. Γιατί είπε ότι πρέπει να παντρέψει τη Μαρία. Είναι τόπα του το. Τη τόπα για να. Πέφτει την αλλαγή. Να βρει.
Εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπο όταν γεννιέται, γεννιέται και νοτέρι. Σοβαρά. Ναι. Έτσι πιστεύω ότι. Άμα είναι βρε νόμιρο τώρα, να μην βρει Μαρία μα, κύριε Ζένιο. Βρε Λουί, άμα είναι βρε εσύ, δεν κύριε Ζένιο, πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να σου δώσω το δώρο που δίνω σε όλου μου του. Όχι, αφάει παλαιρέ, Λουί. Όχι, όχι, θα το απαντήσω, είναι αστέρο επειδή άρχισα. Εσύ να φέρνες τίποτε άλλο. Καλά, να σου κάνει. Δεν λέω, ας πούμε. Είναι ένα μπλουζάκι, ξέρω ότι εσύ θα το έχεις, θα το δώσεις στο γιο σου, στα αγκόνια σου. Είναι ένα δώρο που μας που δούμε σε όλους μας τους καλεσμένους, συλλεκτικό μπλουζάκι. Keep cusping. Εμείς θέλουμε να σου πούμε ότι θέλουμε να είσαι υγιέστατος, να συνεχίσεις να σε απολαμβάνουμε σε αυτό που κάνεις, που το κάνεις τόσο καλά. Απόλαυσα την εκπομπή σου πραγματικά. Το εννοώ αυτό το πράγμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, σημαντικό να και το ακούσεις. Και πάντα σε παρακολουθώ. Ξέρω το. Και θα σε παρακολουθώ, όποτε μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως Παρασκευές δεν δουλεύω, έτσι με νοσπίτι. Κυριακή μου παίζουμε με επανάληψη. Ναι. Δεν μπορώ να σε θεωρώ και Παρασκευή και Κυριακή. Η Παρασκευή και η Κυριακή. Εντάξει, δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ζένιος, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.